Αυτά λοιπόν από τον Παύλο Γκαρσία. Πάμε τώρα στον Παύλο Γκαρσία της δημοσιογραφίας. Τον Κωστή Ραπτόπουλο, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σου πάντα ακόκκινα. Κοίτα, μπήκα μετά τον κορονοϊό σε προπόνηση και φοράω έντονα χρώματα γιατί μου είπε ο παλιό γιατρός, μη φουλάρεις μου λέει, γιατί ήσουν 25 μέρες αδρανής. Και επειδή θέλω να μπαίνω δυναμικά, τα χρώματα τα έντονα μου δίνουν μια, έτσι σαν τις γκόμενες να πούμε, ιδιαίτερη ψυχολογία κατά κάποιο τρόπο. Και τη φωνή σου άκου λίγο βαριά. Η φωνή μου είναι βαριά γιατί μιλάω πολλές ώρες. 2 ώρες το πρωί, 2 το μεσημέρι. Δεν σου έχουν πει όμως ότι, δεν σου έχουν πει όμως ο γιατρός ότι λόγω κορονοϊού δεν θα πρέπει να μιλάς πάρα πολύ. Μπορώ εγώ να... Εγώ με άσθημα και πυρετό έκανα εκπομπή από το σπίτι. Εντάξει, είμαι μάχημος. Εγώ για να μείνω στο σπίτι, Νίκο, με βάλανε με το ζόρι, δεν καθόμουν. Δηλαδή, αν δεν ήταν για κατά κάποιο τρόπο επικίνδυνο να μεταδώσω τον ιό, και ήταν μόνο για τη δική μου ασφάλεια, θα έβγαινα έξω με πυρετό, θα έκανα εκπομπή, θα έκανα τα πάντα. Και μπορεί να πέθανα βέβαια στα 52 και να πήγαινε στράβη τόσα χρόνια προπόνηση. Στον ΠΑΟΚ είναι 3 φορές επάνω το ποσό που θα πάρει ο Γκαρσία, γύρω στα 80 χιλιάρικα έπαιρνε το χρόνο στην ΚΑΠΑ 19, θα πάρει ένα-δυο μισάρι για 3 χρόνια. Και αυτό είναι σωστό γιατί και αυτός θα νιώθει καλύτερα, αλλά σπουδαιότερο οι υπόλοιποι παίκτες, δημοσιογράφοι, ο περίγυρος, θα ξέρουν, θα έχουμε ένα προπονητή μόνιμο, θα πάει καλά, δεν ξέρω, καλά πάει μέχρι στιγμής, και όχι αυτός που θα είναι μέχρι να έρθει ο επόμενος. Και ήταν καλή κίνηση του Σαββίδη. Τώρα, γίνεται προπόνηση τώρα, να πω ότι υπάρχει ακόμα και τώρα, Νίκο, ένας προβληματισμός έντονος με το πώς θα κατέβει ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Ο Γκαρσία, ο οποίος θέλει να δείξει ότι δεν είναι ο μονοκόμματος προπονητής, αλλά πάει με το ανάλογα, είδε ότι το 3-4-3 προηγούμενο προπονητή στην Ευρώπη και με μικρότερη κατοχή μπάλας, αλλά μεγάλες μεταβιβάσεις σε κενό χώρο, έφεραν πολύ καλά αποτελέσματα. Ήταν πολύ καλά, και όχι ένα, αρκετά καλά αποτελέσματα. Το έχει στο μυαλό του να το κάνει. Του λείπει όμως, Νίκο, ο αριστερός back half. Δεν αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει. Ο Βιερίνια δεν ήταν δηλωμένος και δηλωμένος δεν ήταν. Έχει βαριές ανάσες. Το ίδιο το παιδί είπε ο παλικάρι. Θέλω αρκετό καιρό και παιχνίδια για να συνέλθω. Ο άλλος ο Πιτσιρικάς δεν τον δηλώσαν. Ο Περέιρα. Και τώρα θα αναγκαστεί να πάει σε τετράδα. Δεν έχει την πολυτέλεια να πάει με... Βέβαια, αν ήθελε πραγματικά να το κάνει, θα έβαζε Ίγκρασον, Κρέσπο και Βαρέλα στη μια μεριά, τον Ροντρίγκο από την άλλη και τον Μιχαηλίδη από την άλλη μεριά. Του μίλησε του Μιχαηλίδη ο Γκαρσία, προφανώς να του πει ότι σε υπολογίζω, μην κοιτάς που είσαι ο μοναδικός που δεν έβαλα. Φαντάζομαι αυτό του είπε, δεν μάθαμε τι του είπε, αλλά το ότι τον μίλησε μας προειδεάζει και μπορεί να το χρησιμοποιήσει πιθανότατα αριστερό μπακ. Με τον Κρέσπο, τον Βαρέλα και τον Ροντρίγκο στην πλευρά τη δεξιά. Αυτό φαντάζει πολύ λογικό. Το αμέσως επόμενο λογικότερο, λιγότερο λογικό ή και το ίδιο λογικό, είναι να πάει ο Κρέσπο αριστερά, ο Ροντρίγκο από την άλλη και ο Βαρέλα με τον Ίγκρασον να παίξουν σαν δίδυμο στα στόπερ. Το ακραίο είναι να παίξει ο Κρέσπο με τον Βαρέλα στόπερ. Ο Ουάγκα δεξιά που δεν θέλω να τον βλέπει ο Γκαρσία, γιατί είναι ο γνωστός Ουάγκα Τσοπατσούλης, και ο Ροντρίγκο αριστερά. Αυτό το απορρίπτω σαν σενάριο και εγώ από την αρχή, γιατί με Ουάγκα Ροντρίγκο από την άλλη μεριά, σίγουρα η άμυνα, η τετράδα θα ήταν πάρα πολύ ευάλωτη. Αύριο η ομάδα φεύγει στην Ολλανδία το πρωί στις 10, χωρίς δημοσιογράφους. Είναι η πρώτη φορά μετά από πόσα χρόνια που δεν θα υπάρχουν δημοσιογράφοι στην αποστολή, και μάλιστα εμάς ο δικός μας ο Ζαΐδης πήγαινε μόνος του, δεν θα πάει αυτή τη φορά επάνω, είναι πολύ αυστηρά τα πρωτόκολλα, αλλά χωρίς αναμετάδοση δηλαδή από εκεί, θα γίνει εδώ πέρα στο στούντιο και στα άλλα μικρόφωνα τοπικά. Θα ενημερώνει ο ΠΑΟΚ προφανώς. Μπορεί. Το γραφείο τύπου που είναι και... Να πω ότι διακυβεύεται ένα ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια όπου έχω περάσει στον Όμιλο. Να πούμε ότι η νίκη είναι 570.000 ευρώ, 170.000 είναι το Χ
Τρεις νίκες άμα κάνει θα πάρει γύρω στο 1.500, 500.000 η πρόκριση και 1.000.000 η πρωτιά, με 500.000 τη δεύτερη θέση. Και αυτό το λέω γιατί έχουν κάνει κάποιους μαθηματικούς υπολογισμούς στον ΠΑΟΚ, όπου αν πετύχει το στόχο θα είναι και καλύτερο στο να ενισχυθεί σε κάποιες θέσεις όπου φαίνεται, ιδιαίτερα στις πλάγιες, στην πλάγια δεξιά γραμμή, αλλά και στο εξτρέμ, ο ΠΑΟΚ θέλει και έναν ακόμα εξτρέμ, δηλαδή δύο πλάγιους ποδοσφαιριστές στη γραμμή. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει, δεν ξέρω αν δεν περάσει, αν δεν πάρει, αλλά σίγουρα τα σύν 3 εκατομμύρια και σε μια περίοδο που ο Σαββίδης δεν βάζει από την τσέπη πλέον, και για το financial fair play και γιατί και ο ίδιος έχει μπει σε μια φιλοσοφία να βγάλω παίκτες να πουλήσω κι εγώ. Έχει δώσει και δύο παίκτες, έτσι. Έχει δώσει τον, το επόμενο νομίζω, ο επόμενος παίκτης, το επόμενο, αν και δεν μου άρεσε να το λέω αυτό, γιατί δεν είναι ωραίο, για ποδοσφαιριστής, το επόμενο project του ΠΑΟΚ προς πώληση, θεωρώ ότι είναι ο Τζόλης. Ο Τζόλης είναι. Βέβαια είναι ο Τζόλης. Τώρα, από εκεί και πέρα, γίνεται ένα μπαλάκι εδώ στη Θεσσαλονίκη με την Νέα Δημοκρατία και το γήπεδο. Εμείς βγάλαμε μια πανέξυπνη γυναίκα, η οποία είναι το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα και της έκανε γραφείο εδώ, η κυρία Μαρία Αντωνίου, με πολύ καλό λόγο, καλή επικοινωνία. Αυτό που κατάλαβα εγώ από τη συνέντευξη που της κάναμε στο Αθλητικό Μετρόπολης, Νίκο, είναι ότι ενώ θα βάλει ο Σαββίδης τα λεφτά, χρησιμοποιείται μια κατάσταση πιθανής δέσμευσης του Πρωθυπουργού για το γήπεδο. Δηλαδή, περνάει ότι ναι, είμαστε υπέρ του γήπεδου του ΠΑΟΚ, και αυτό έχει να κάνει με κάποια διαδικαστικά και γραφειοκρατικά, τα οποία τα γνωρίζει πολύ καλύτερα σαν κάτοικος του Λεκανοπεδίου και ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ότι ζούμε σε μια χώρα σοβιετικής κουλτούρας, μιας ρώσικης χούντας. Δηλαδή, για να κάνω δουλειά εγώ επιχειρηματίας, να κάνω μια ανάπτυξη, πρέπει να μπει το κράτος, να έχει 80 χαρτιά και 30 παράβολα, τα οποία έχουν εκκρεμίσει στο Σαββίδι, ο οποίος λέει, λοιπόν, εγώ θα βάλω τα λεφτά, αλλά δεν μπαίνω σε μια διαδικασία να μιλήσω με την κυρία Αντωνίου, του Μητσοτάκη, τον Άδωνη κτλ. Βρείτε τις άκρες εσείς. Και όταν θα τις βρείτε, τις άκρες. Προφανώς θα βάλει κάποιον άνθρωπο που θα τρέχει το θέμα του γηπέδου. Όπως έχει τύχει παλιότερα στον Ολυμπιακό, τώρα στην ΑΕΚ. Το ίδιο πράγμα δεν λέω. Υπό τη σκέπη όμως του ιδιοκτήτη της ομάδας, διότι δεν μπορείς να βάλεις κάποιον δικό σου άνθρωπο και να μην ασχολείσαι εσύ, όσο κι αν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή να μην ασχοληθεί κάποιος. Δεν ξέρω αν είναι ο δικός άνθρωπος. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά σου λέει σε αυτά τα γρηγορώσιμα. Μη με βάλετε στο παιχνίδι, κάντε τα εσείς, πείτε τι χρωστάμε, τι γίνεται κτλ. Να πω ότι. Άρα δεν φύγετε χρημάτων ο κύριος Σαββίδης να δώσει λεφτά προκειμένου να φτιάξει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πρόσεξε να γελάσει. Μιλάει για Υπουργείο Υποδομών. Τις λέξεις που άκουσα. Υπογειοποίηση τεχνικά ζητήματα, μελέτη περιβαλλοντολογική, χρονοδιαγράμματα, προεδρικό διάταγμα για το χωρικό. Είπε ότι μέσα στο 2021 θα γίνει αυτό. Για ιδιοδοτήσει, υπογειοποίηση τεχνικές υποδομές, πολεοδομικές μελέτες. Να τα πεις αυτά στο Κορδελιό και στη Νεάπολη, δεν τα καταλάβω και πολύ. Πάντως, όπως αντιμετώπισε ο κύριος Μελισσανίδης προβλήματα και τα έλυσε με τον τρόπο του στην Φιλανδέλφια, τα ίδια προβλήματα θα αντιμετωπίσει και ο ΠΑΟΚ από δύο πάρα πολύ σημαντικούς εχθρούς, δυνατούς παράγοντες που πρέπει να πάνε το έργο πίσω. Η μία περίπτωση, Νίκο, είναι οι επιχειρηματίες γύρω από την περιοχή, γείτονές μου, γιατί εγώ εκεί μένω, φρενάρουν το έργο, θέλουν να φρενάρουν το έργο, έχουν μαζέψει υπογραφές καθώς πιστεύουν ότι με την πεζοδρόμηση θα έχουν πολύ μεγάλη μείωση εσόδων, πιστεύουν. Μάλιστα έβαλαν αριανό δικηγόρο τον κύριο Χριστοφορίδη, ο οποίος ζήτησε πρακτικά από το Δήμο Θεσσαλονίκης, το οποίο Δήμος Θεσσαλονίκης που πάω εγώ κρατείται, δεν του τάδωσε. Μιλάμε για Κολομβία. Λοιπόν, για πολύ γέλιο μιλάμε. Δεν μπορεί να μην δώσει τα πρακτικά από τις... Είπανε, τα συμβούλια, δεν γίνεται αυτό. Επειδή είναι κάτοικος, άκουγα, του λέει, γιατί δεν στα δώσανε. Λέει, με είπανε, δεν είμαι κάτοικος του Δήμου Τούμπας. Εντάξει, η Τούμπα δεν είναι Δήμος, είναι Δήμος Θεσσαλονίκης. Του λέω, καλά, εντάξει, βγες στο ράδιο να μιλήσεις, να το δώσουν. Αλλά αν βγεις στο ράδιο τώρα το δικό μας, μπορεί να μην σε βγάλουν, γιατί είμαστε εδώ τον πάω πιο πολύ. Γίνεται γέλιο. Εγώ πολύ γελάω. Κάθομαι σε μια καρέκλα. Απολαμβάνω τη μετακορονοϊό κατάστασή μου. Γελάω πάρα πολύ. Το άλλο,
και τελειώνω με το ρεπορτάζ του ΠΑΟ, έχει να κάνει, Νίκο, με την αρχαιολογία την οποία δεν χωνεύω καθόλου. Δηλαδή, ήδη η κυρία Αντωνίου μίλησε, αφού έχει γνώση του θέματος, οπωσδήποτε, ότι κάτω από το κήπεδο του ΠΑΟ μπορεί να κρύβεται, μεταφορικά το λέω, το ποδήλατο του Μεγαλέξανδρου ή η κανάτα που έπινε νερό ο Φίλιππος. Που σημαίνει ότι εδώ και τα υπόλοιπα, να ξεπεράσει ο ΠΑΟ από τις επιχειρηματίες, τα υπόλοιπα θέματα όπως το Καφτατζόγλιο, το οποίο γίνονται έργα και εκεί για να μεταφερθεί ο ΠΑΟ το καλοκαίρι κτλ. Μαθαίνω κι εγώ ότι η αρχαιολογία είναι ζόρικη. Και εκεί πέρα είναι κάτι τύπισες, να πούμε, οι οποίες είναι ζόρικες, έχουν τρέλα με αυτό το πράγμα. Μπορεί, ας πούμε, για ένα κομμάτι τέτοιο για τον αναπτήρα, ξέρω εγώ, της Θεσσαλονίκης, της αδελφής του Μεγαλέξανδρου, να πάει το έργο 3 χρόνια πίσω. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτά. Βέβαια, εγώ δεν είμαι τίποτα. Απλά θέλω να σου πω ότι πολλοί κόσμος λένε, παιδιά, προχωρήσουμε, να επενδύσουμε, να κάνουμε. Μας αφήνει πίσω αυτό το. Πάντως θα βρει προβλήματα ο ΠΑΟ και δεν ξέρω και αν θέλει. Ο Άρης. Ο Άρης.